Ένα πάγιο έτοιμα αρκετών χρόνων για τα χανιά παίρνει σάρκα και οστά. Ο λόγο για την απόκτηση τη πολυπόθητη κινητή μονάδα νεογνών, με την οποία πλέον θα μεταφέρονται όσα νεογνά χρειάζεται στο Ηράκλειο με την απαραίτητη θερμοκοιτίδα αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Μαζί έχουμε ζήσει στο παρελθόν σε ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει και το κανάλι σα, στιγμέ απειρού με μεταφορέ νεογνών και όχι μόνο προ το Ηράκλειο, με πεπαλαιωμένα ασθενοφόρα και με έλλειψη μονάδο. Όπω γνωρίζετε, ο στόλο των ασθενοφόρων έχει ανανεωθεί, όμω δεν υπήρχε κάποια κινητή μονάδα η οποία να ήταν ειδικά εξοπλισμένη για να κάνει αυτή τη δουλειά. Με αποτέλεσμα να προσπαθούμε κατά καιρού να κάνουμε διάφορε πατέντε με αντάπτορε για θερμοκοιτίδε. Τώρα, σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση με το επίσημο χαρτί τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και το ΕΚΑΒ να χορηγήσει, θα χορηγήσει άμεσα τι επόμενε ημέρε μια κινητή μονάδα πλήρω εξοπλισμένη από τη δωρεά του Σταύρου Νιάρχο, με την οποία θα μπορούν να μεταφέρονται τα νεογνά, αλλά και όχι μόνο τα νεογνά, όλε τι διακομιδέ προ το Ηράκλειο, προς το Παγνή και το Βενιζέλιο. Το υπερσύγχρονο ασθενοφόρο αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλο του επόμενου μήνα, όπου θα έχει ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση των πληρωμάτων στην Αθήνα. Αυτό ήταν ένα αίτημα, αν μου επιτρέψετε, το οποίο το είχαμε κάνει εγγράφω σαν σαν σωματείο εργαζομένων και ήταν συνυπογεγραμμένο από το διοικητή και υποδιοικητή του νοσοκομείου, ως επίση και από τους επιστημονικούς του επιστημονικού διοικητέ του, διευθυντέ, με την κυρία Μπαλωμενάκη στο παιδιατρικό, τον κύριο Δασκαλάκη στο μευτικό και ε, υλοποιήθηκε. Το ασθενοφόρο θα διαθέτει θερμοκοιτήδα μεταφοράς νεογνών με σωματονό αναπνευστήρα πίεση για την εφαρμογή μηχανικού αερισμού και απαιτούμενο εξοπλισμό για την ασφαλή διακομιδή πρόρων και προβληματικών νεογνών.